Στην Κύπρο θα πάμε τώρα και θα πάμε για να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Νεοφυτήρη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Κυπρίων Ποδοσφαιριστών, αλλά είναι και αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Οργάνου Εκπροσώπησης των Ποδοσφαιριστών, της FIFPRO, για να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν για τους ποδοσφαιριστές στον καιρό του κορονοϊού και να κουβεντιάσουμε λίγο και τα δικά μας, να τους ζητήσουμε να μας σχολιάσει εδώ στην Ελλάδα, τα οποία τα παρακολουθεί και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Νεοφυτήρης. Κύριε Νεοφυτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και επειδή έχουμε εξελίξεις σημερινές στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι τις πληροφορηθήκατε, θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε και να ζητήσω ένα σχόλιο σας. Σήμερα ο ΨΑΠ αποφάσισε να μην κάνει δεκτή καταρχήν την πρόταση της Λίγκας, της δικιάς μας Λίγκας της Ελληνικής, για μια μείωση η οποία, όπως λέει ο ΨΑΠ, είναι της τάξεως του 80% και πάνω για την περίοδο αυτή κατά την οποία δεν έχουμε ποδόσφαιρο, και να αποφασίσει και να συστήσει στα μέλη του να διαπραγματευτούν ο καθένας μόνος του. Πώς το σχολιάζετε? Νομίζω δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Εγώ δεν θα το ονόμαζα σαν την πρόταση της Λίγκας σαν μείωση. Θα την έλεγα καλύτερα σαν κούρεμα. Γιατί φαίνεται ότι όσο και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα πρωτοτυπούμε, θέλουμε να είμαστε οι πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θα σκεφτούμε και θα σκαρφιστούμε διάφορα τεχνάσματα για να πρωτοπορούμε πάνω στην πρωτοτυπία. Βάσει των ενημερώσεων που έχουμε από τη FIFPRO, είναι ίσως η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα, γιατί προηγήθηκε η Ομοσπονδία της Κύπρου, που έκανε πρόταση για αποκοπές πάνω στις ετήσιες απολαύες των ποδοσφαιριστών, παραβιάζοντας τις κατευθύνσεις της FIFA, οι οποίες είναι ξεκάθαρες με το άρθρο 2i, όπου ξεκάθαρα η FIFA λέει στις Ομοσπονδίες ότι οι οποιασδήποτε διαβουλεύσεις και οποιασδήποτε αποκοπές θα πρέπει να γίνουν πάνω στο χρονικό περιθώριο που υπάρχει η πανδημία. Άρα μιλάμε για 15 Μαρτίου και μετά. Τώρα, με ποια λογική αυτοί οι κύριοι έρχονται να κάνουν αυτές τις προτάσεις, εισαγωγικά προτάσεις, γιατί δεν πρόκειται περί προτάσεων, και να ζητάνε ένα αποκοπές ύψους που ακουμπάνε τα 83% των μηνιαίων απολαβών των ποδοσφαιριστών, το θεωρώ απαράδεκτο. Και πάρα πολύ ορθά έπραξαν οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα που απόρριψαν αυτή την πρόταση και δεν τη συζητάνε καν. Ναι. Καλώς έκαναν, λέτε, και απέρριψαν την πρόταση και δεν τη συζητάνε καν. Από την άλλη, όμως, τι νόημα έχει να υπάρχει ένα συνδικαλιστικό όργανο όταν σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, κύριε Νεοφυτήτη, και σε μια τόσο κρίσιμη διαπραγμάτευση, όπως είναι αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, λέει στα μέλη του, πηγαίνετε και διαπραγματευτείτε μόνοι σας. Εγώ καταλαβαίνω ότι, όπως λέει και ο ΨΑΠ, είναι 480 ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, 480 διαφορετικές περιπτώσεις. Από την άλλη, όμως, αν δεν υπάρξει μια κεντρική διαπραγμάτευση σε ένα τόσο μεγάλο θέμα, πού θα υπάρξει? Να σας εξηγήσω. Κεντρική διαπραγμάτευση για να υπάρξει και να υπάρξει συμφωνία πρέπει να είναι με καλή θέληση η πρόταση και της άλλης πλευράς. Από τη στιγμή που βλέπουμε μια απαράδεκτη πρόταση η οποία δεν μπορεί να ακουμπήσει ούτε καν τα θέλω των ποδοσφαιριστών, πολύ καλά έπραξε ο ΨΑΠ και άφησε τις διαπραγματεύσεις να πάνε στο επόμενο βήμα, που είναι οι οδηγίες της FIFA, να είναι η διαπραγμάτευση ανάμεσα σε ομάδες στις ΠΑΕ και τους ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά ο ποδοσφαιριστής, συγχωρήστε με που σας διακόπτω. Ο ποδοσφαιριστής μόνος του μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του τόσο καλά όσο θα τα προστάτευε. Ναι. Δεν θα αφηθούν μόνοι τους οι ποδοσφαιριστές, γιατί αυτή την τακτική την έχουμε και στην Κύπρο και στην Premier League. Ο ΨΑΠ και η FIFPRO θα καθοδηγήσει τους ποδοσφαιριστές μέσα στις διαπραγματεύσεις που θα κάνουν ξεχωριστά με κάθε ομάδα. Δυστυχώς οι ανάγκες της κάθε ομάδας και η φιλοσοφία του κάθε παράγοντα είναι διαφορετική. Mm. Από τη στιγμή που η κεντρική επιτροπή, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Λίγκα, δεν έχει έρθει με μια πρόταση συζητήσιμη, τότε ναι, είναι μονόδρομος να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα, εάν δεν βρεθεί οποιαδήποτε λύση και αδυνατεί να βρεθεί οποιαδήποτε λύση, τότε θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές και θα αναλάβουν αναλόγως του ρίσκου τις επιπτώσεις η κάθε μεριά.
Κύριε Νοφιτήρη, κάτι άλλο τώρα. Έχουμε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε σε σχέση με τις μειώσεις στα συμβόλαια. Αναφερθήκατε στα παραδείγματα τα δικά μας, της Ελλάδας και της Κύπρου, που είπατε ότι είναι τα χειρότερα ως προς το τι ζητάνε οι ομάδες από τους ποδοσφαιριστές να κόψουν για αυτή την περίοδο. Επειδή έχετε την πληροφόρηση ως αντιπρόεδρος της FIFA Pro, στις άλλες χώρες, στις άλλες λίγκες, τι ζήτησαν οι λίγκες από τους ποδοσφαιριστές να κόψουν πολύ λιγότερα από αυτά που ζητάνε τα εξωπραγματικά, όπως τα χαρακτηρίσατε, η Ελλάδα και η Κύπρος? Βεβαίως. Καμία σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Καταρχήν θα πούμε ότι πολύ, πολύ λίγες λίγκες έχουν έρθει σε συμφωνία με τους συνδεσμούς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και στην Αγγλία αλλά και στην Ισπανία ότι γίνονται συμφωνίες ατομικά ανάμεσα στις ομάδες και στους ποδοσφαιριστές, και φαίνεται ότι οι συμφωνίες που γίνονται έχουν να κάνουν με ποσοστά αποκοπής από 0 έως και 30, το πολύ 35%. Τα οποία προφανώς τα θεωρείτε λογικά, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι παραδεκτό ότι υπάρχει μια ζημιά από τα σωματεία. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει κάποια ζημιά πάνω στα έσοδα των σωματείων, για όνομα του Θεού. Αυτό είναι παραδεκτό από όλους. Αλλά αυτό που τονίζουμε συνεχώς είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια απόδειξη της ζημιάς, έμπραχτη απόδειξη της ζημιάς που έχουν πάθει τα σωματεία, ούτως ώστε να μπορέσει και ο κάθε σύνδεσμος σε κάθε χώρα να αναλόγως να κάνει την πρότασή του και να προσφέρει στην κάλυψη αυτή της ζημιάς. Στην φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος, γιατί και χθες ήμουνα σε ένα πάνελ που συζητούσα με κάποιους αντιπροσώπους της ΕΠΟ, ήδη άνθρωποι δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να αποδείξουν το τι ζημιά έχουν. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωταθλήματα σε αυτές τις χώρες εξαρτώνται για ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων, ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους εξαρτάται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, και από τη στιγμή που τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι εξασφαλισμένα, δεν μπορείς να έρχεσαι να κάνεις προτάσεις για αποκοπές του ύψους του 85%. Χωρίς μάλιστα να έχεις και αποδείξεις. Πώς το ξέρετε αυτό ότι είναι εξασφαλισμένα τα τηλεοπτικά δικαιώματα? Ξέρετε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα οι τηλεοπτικοί πάροχοι θα πληρώσουν για το διάστημα που δεν παιζόταν ποδόσφαιρο? Δεν νομίζω από τη στιγμή που θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα να υπάρχει οποιοδήποτε τηλεοπτικός πάροχος παροχέας που θα έρθει να αποκόψει οτιδήποτε από το συμβόλαιο του. Απέναντίας, Γιάν, είχαμε τις περιπτώσεις του Βελγίου ή της Ολλανδίας που θα σταματούσε το πρωτάθλημα λόγω ανωτέρας βίας, τότε ναι, θα ήταν παραδεκτό ότι θα υπήρχε μία απώλεια, και σοβαρή απώλεια μάλιστα, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω φυσικά, όπως λέτε, γιατί δεν είναι η θέση των ποδοσφαιριστών να το γνωρίζουν αυτό. Αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν οι ίδιες οι ομάδες, εάν θα έχουν οποιαδήποτε αποκοπή από τον τηλεοπτικό παροχέα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε άλλες λίγκες και επειδή υπάρχει τις τελευταίες ημέρες ένα ζήτημα που προέκυψε στην Premier League σε σχέση με κάποια ιδιωτικά συμφωνητικά που θέλει η Λίγκα να υπογράψουν οι ποδοσφαιριστές ως προς το πώς θα πρέπει να λειτουργούν για την προστασία τους λόγω του κορονοϊού, είναι ένα θέμα που απασχόλησε την FIFA Pro? Γιατί είδα πάρα πολλά δημοσιεύματα όπου εκφράζεται μια επιφυλακτικότητα από τους ποδοσφαιριστές ότι μήπως πάνε να τους μπλέξουν με αυτά τα ιδιωτικά συμφωνητικά και στην ουσία η Λίγκα να πετύχει τη νομική αποποίηση οποιασδήποτε ευθύνης αν υπάρξουν κρούσματα και νοσήσουν ποδοσφαιριστές στην Premier League. Το γνωρίζετε το θέμα? Εντάξει, γνωρίζουμε το θέμα, είναι σε όλες τις χώρες πάνω κάτω οι ίδιες περιπτώσεις. Σίγουρα εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, για να το διευκρινίσουμε, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών. Φυσικά είμαστε στην ευχάριστη θέση τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα να μην έχουμε τα επίπεδα, να το πω, της μόλυνσης της επιδημίας που υπάρχει στην Αγγλία ή στην Ισπανία, στην Ιταλία, και αυτό είναι προς πίστοση των κυβερνήσεων, γιατί έδρασαν πάρα πολύ σωστά. Για το συγκεκριμένο έγγραφο όμως, θα έλεγα ότι ναι, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Οι ομάδες ανησυχούν αν σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής προσβληθεί με τον ιό θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που θα έχει τέτοια διάθεση για να κινηθεί εναντίον της ομάδας του, γιατί γνωρίζουν όλοι οι ποδοσφαιριστές το οποιοδήποτε ρίσκο που περιέχεται. Εξάλλου και εμείς σας συνδέσμοι, εάν δεν είχαμε την έγκριση
τον επιδημιολόγο την έγκριση των κυβερνώντων για το ότι υπάρχει ασφάλεια για να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, να είστε σίγουροι ότι δεν θα προτρέπαμε τα μέλη μας να ξεκινήσουν και να αθλούνται ρισκάροντας τη ζωή τους. Άρα εσείς από την πληροφόρηση που έχετε από τις κυβερνήσεις των κρατών, από τις ομάδες των επιστημόνων, λοιμοξιολόγοι, επιδημιολόγοι κτλ, θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλέγμα ασφαλείας και με βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα τα οποία συστήνονται ώστε να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα χωρίς πρόβλημα? Προβλήματα θα υπάρχουν. Είτε τώρα, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε τον Οκτώβριο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, όπως και στις ιδιωτικές μας ζωές, ότι πλέον η ζωή μας θα αλλάξει. Και ότι πλέον θα πρέπει να ζούμε με αυτή την απειλή, εισαγωγικά να την πω, με αυτόν τον ιό. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη και τους επιστήμονες, θεωρώ ότι και η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα και απέναντι στη Γερμανία και απέναντι στην Αγγλία, όσον αφορά την επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Οπότε, θεωρώ ότι θα πρέπει ναι, να προχωρήσουμε να επανενταχτούμε και να επαναλειτουργήσουμε το ποδόσφαιρό μας. Σίγουρα το ρίσκο που υπάρχει θεωρώ ότι δεν είναι όσο το κάνουν και δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί επαναλαμβάνω, πρώτη στη έννοια μας, εμάς, είναι η ασφάλεια και η υγεία των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Αλλά όμως πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν έχουμε και άλλη επιλογή από το να δούμε αυτή την απειλή στα μάτια και να, από το να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα και να προχωρήσουμε μπροστά τη ζωή μας και την οικονομία μας. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ασφαλώς όλοι αυτό θέλουμε, να ξεκινήσει και πάλι η οικονομία, γιατί όλοι φοβόμαστε, κύριε Νεοφυτίδη, ότι μπορεί αφενός να προστατευτούμε στο θέμα της υγείας, αφετέρου όμως όσο διαρκεί αυτή η προσπάθεια για την προστασία με το lockdown, να γίνουν τόσο μεγάλες ζημιές στην οικονομία που να μην μπορούμε μετά να τις μαζέψουμε αυτές τις ζημιές. Πάντως εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ένα άλλο θέμα, για το οποίο βεβαίως έχετε επίσης επιληφθεί, αλλά δεν φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί και να έχει λυθεί. Μιλώ για το θέμα της αναστολής των προσφυγών. Το ξέρετε ότι εδώ οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν έχουν τη δυνατότητα, όσοι έχουν λαμβάνει χρήματα από τις ομάδες, να προσφύγουν στην ΕΠΟ και να τα διεκδικήσουν. Υπήρξε η παρέμβαση της FIFPRO, έγινε μια παρέμβαση προς τη FIFA. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα? Ακόμη δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά ειλικρινά αυτά που γίνονται με την ΕΠΟ στην Ελλάδα είναι τραγελαφικά. Ιδιαίτερα με την Επιτροπή Οικονομικών Διαφορών, το να αναστέλλει στη λειτουργία μιας επιτροπής το 2020 με τη δικαιολογία ότι είναι η πανδημία και δεν μπορείς να δικάσεις, είναι τραγελαφικό. Ειλικρινά είναι η αγέλεια αυτές οι αποφάσεις. Πλέον γνωρίζουμε το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία, γνωρίζουμε το πώς εκδικάζονται οι υποθέσεις στον ΚΑΣ και στο εξωτερικό, αλίμονο εάν αυτή η δικαιολογία ευσταθούσε και έστεκε στην πραγματικότητα. Ο κυριότερος λόγος είναι για να μην κάνουν προσφυγή οι ποδοσφαιριστές και για να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διακοπή των συμβολέων. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Και θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση με την ΕΠΟ που επικρατεί τον τελευταίο καιρό έχει κάνει ρεζίλη την Ελλάδα διεθνώς και είναι καιρός πλέον να αναθεωρήσουν και να σκεφτούν το τι κάνουν. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει διασυρθεί από τις κινήσεις της συγκεκριμένης ομοσπονδίας. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη την οποία καταθέτεται. Ωστόσο, εγώ θα επιμείνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αν στην επικοινωνία που είχατε με την FIFA σας έδωσε κάποια απάντηση σχετικά με το αν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να ζητήσει από την ΕΠΟ να πάρει πίσω αυτή της την απόφαση. Δηλαδή, είναι θέμα επικοινωνίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ή προσφύγατε σε κάποιο όργανο της FIFA? Αυτά δεν τα γνωρίζω, γιατί είναι το νομικό τμήμα που τα έχει αναλάβει. Mm-hmm. Είναι πρόσφατο ήδη το θέμα που δημιουργήθηκε για το επιβλέπει το νομικό τμήμα, αλλά δυστυχώς λόγω και της έλευσης του ιού και των τεράστιων προβλημάτων που έχουν γίνει, έχει μείνει προς το παρόν στο ράφι για να μένουμε να δούμε το πώς θα προχωρήσει. Γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα που τρέχει το νομικό τμήμα της FIFA. Αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτό το θέμα δεν θα μείνει έτσι από τη FIFA, θα το προχωρήσουμε και ιδιαίτερα
το θέμα που αφορά τη λειτουργία της ΕΠΟ και τη συμπεριφορά απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Έχετε και άλλες αφορμές για να θεωρείτε ότι η ΕΠΟ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ποδοσφαιριστές λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αδιαφορεί, να το θέσω έτσι, για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών? Μα εδώ βλέπουμε το παράδειγμα και με τις αποφάσεις που λήφθηκαν πρόσφατα με το εμπάρκο που είχε η ΠΑΕΑΡΙΣ και την απόφαση που η ίδια η ΕΠΟ δεν τήρησε τις οδηγίες της FIFA με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί και με 400.000 ευρώ πρόστιμο και να πρέπει να προσφύγει τώρα στον ΓΚΑΣ. Υπάρχουν τα παραδείγματα που ήταν και πιο παλιά, τότε που ήταν και ο Μαγαρίτης, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας της ΚΟΠ, που ήταν μεσολαβών για να λύσει τα προβλήματα. Νομίζω τον κύριο Κουτσοκούμνη, τον κύριο Κουτσοκούμνη λέτε. Τον κύριο Κουτσοκούμνη, τον αείμνηστο Κουτσοκούμνη. Ακριβώς. Θεωρώ ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή ατόμων και μια νέα σύσταση και ένας νέος σχεδιασμός γενικότερα όσον αφορά την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κύριε Νοφιτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στην εκπομπή μας. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα μας δοθεί η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε να έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα προβλήματα και να μην είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Οι εκλογές αργούν. Θα έχουμε εκλογές στις Ομοσπονδίες. Τώρα θα δούμε αν θα είναι μέσα στο 2020 ή αν θα πάνε στο 2021. Εν τούτη, σε κάποιες Ομοσπονδίες η αντιπαράθεση εν ώψη αυτών των εκλογών έχει ξεκινήσει. Μία από αυτές τις Ομοσπονδίες είναι του μπάσκετ και αυτό θα μας απασχολήσει επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις.